να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει με το Δημοσθένη Καλαμπάκα. Έκρυβαν πακέτα με κοκαίνη πίσω από την εικόνα της Παναγίας. Δημοσθένη Καλαμπάκα. Να γι' αυτό. Ακριβώς, Φίλιππε. Για πες μου να πάμε σε αυτό το θέμα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακριβώς, Φίλιππε. Πραγματικά δεν είχαν το Θεό τους ένα ζευγάρι 44χρονος Αλβανός και 33χρονη Ελληνίδα, ναι, οι οποίοι είχαν πλημμυρίσει τις πιάτσες του Πειραιά, σύμφωνα με την υποθέση δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Αττικής, με ναρκωτικά διαφόρων ειδών, κοκαίνη, κάναβη, ηρωίνη. Σε ένα διαμέρισμα που... Εδώ κοιτάξτε, μισόδακι, βλέπουμε εδώ και το βίντεο ντοκουμέντο. Ακριβώς, υπάρχει αυτό το βίντεο το χαρακτηριστικό, ναι, που δείχνει την κλιματική δράση αυτού του ζευγαριού που πιονεστικά δεν είχε το Θεό του. Την Κρύπτη. Αυτοί δεν είχαν μόνο, δεν κάνα μόνο διακίνηση, είχε κατοχή και ναρκωτικών, νόδευαν και τα τυποποιούσαν κιόλας και τα μοίραζαν μετά στις πιάτσες του Πειραιά. Πλημμυρίζοντας έτσι με θάνατο όλο τον κόσμο της περιοχής. Είναι φοβερό το βίντεο που βλέπουμε. Με την κρύπτη αυτή πίσω την εικόνα της Παναγίας. Ακριβώς, είναι φοβερό. Και τα λεφτά βλέπουμε εδώ πέρα που βρέθηκαν. Και τα λεφτά και τα ναρκωτικά. Είχαν φτιάξει αυτή την ειδική κρύπτη, Φίλιππε, που είχαν μέσα τα παράνομα κέρδη τους και ναρκωτικά. Πόσα ναρκωτικά τους πιάσανε? Υπέθετα. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι το καΐ είναι περισσότερο από ένα κιλό. Περισσότερο από ένα κιλό. Που είναι πανάκριβο ναρκωτικό, όπως όλοι γνωρίζουν, η κοκαίνη. Έτσι, βρήκαν ακόμη νοθευτικές ουσίες για κοκαίνη και ηρωίνη, 12.500 ευρώ, μεταλλικά καλούπια και πλάκα ειδική για ναρκωτικά, υδραυλικές πρέσες, μέχρι και πλαστά δελτία στον κυθατότητας. Οργανωμένο έγκλημα, με λίγα λόγια, ήταν. Μιλάμε για οργανωμένο το ζευγάρι αυτό, αλλά υπό διέξη δίωξη ναρκωτικών έβαλε τέλος στην καριέρα τους. Εδώ βλέπουμε το βίντεο ντοκουμέντο. Βλέπετε το βίντεο ντοκουμέντο. Βλέπετε εδώ πέρα, έβγαλε ο αστυνομικός την εικόνα της Παναγίας. Βγάζουν τις κρύπτες σε αυτό το κομμάτι και βγάζουν ένα-ένα το περιεχόμενο το οποίο υπήρχε μέσα στο εσωτερικό του τοίχου. Εικόνες βγάζει, τι βγάζει. Εδώ βλέπουμε το κουτί, είναι κουτί με ναρκωτικά, η σακούρα εδώ πέρα με ναρκωτικά, το κουτί με χρήματα, 12.500 ευρώ. Εδώ πέρα βλέπουμε, να τα χρήματα, στη σακούλα μέσα τα είχαν. Είναι οι δεσμίδες. Οι δεσμίδες με τα 50 ευρώ. Εδώ πέρα βλέπουμε τη σακούλα με την κοκαίνη. Δεν έχουμε ούτε ιερότητα. Ένα πανάκριβο ναρκωτικό. Φίλιππε, να προσθέσουμε, όπως μας έλεγε επιτελικός το έλεγχος της δίωξης ναρκωτικών, ναι, ότι σκέφτονται τους πιο απίθανους τρόπους οι δράστες για να κρύψουν τα ναρκωτικά. Ναι, αλλά οι συνάδελφοι της αστυνομίας το ανακαλύπτουν, γιατί δουλεύουν και ασχολούνται. Ακριβώς. Και συγχαρητήρια. Ναι. Ότι στη μεγάλη υπόθεση των ναρκωτικών στη Βάρκιζα, με τον περιβόητο Ιβάν και τον Σέρβο που συνελήφθη, το αυτοκίνητο που είχαν, το πολυτελέστατο που έκρυβαν μέσα κοκαίνη, ναι, είχαν ειδική κρύπτη μέσα στο φορμπαγκάζ, δεν φαίνονταν τίποτα ένας που δεν ήξερε, και για να ανοίξει η κρύπτη αυτή, έστριβε στο τιμόνι αριστερά και κατέβαζε στο πίσω δεξιά, το πίσω δεξιά τζάμι. Απίστευτο. Μόνο έτσι άνοιγε η κρύπτη. Διαφορετικά δεν άνοιγε με τίποτα. Δεν μπορούσε. Και λέει, επειδή όμως αστυνομικό δεν το έκανε ανακαλύψει. Είχε μυρίσει τότε το ειδικό σύλλογο αστυνομίας ναρκωτικά. Και ανακάλυψαν ότι έστριβε το τιμόνι αριστερά και κατέβαζε στο πίσω δεξιό τζάμι για να ανοίξει η κρύπτη. Απίστευτο. Τι σκέφτονται. Ακριβώς. Δημοσθένη Καλαμπάκα, σε ευχαριστούμε πολύ.